ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο Καστρίου Κερατόκαμπου, με τα μανιασμένα κύματα να συνεχίζουν να προκαλούν ζημιές στις υποδομές. Έχουμε καταστροφές με το που επικρατούν νοτιάδες στη θάλασσα, όπου εκεί δυστυχώς η θάλασσα περνάει τις υφιστάμενες υποδομές, τον δρόμο, και αντιλαμβάνεστε ότι παίρνει όλα τα συστατικά του εδάφους, παίρνει τον δρόμο. Για το επίμαχο ζήτημα, ο Δήμαρχος Βιάννου πραγματοποίησε επαφές στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τονίζοντας την ανάγκη χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο πλαίσιο μελέτης που έχει εκπονηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Δήμαρχος Βιάννου έχει ολοκληρωμένες τις μελέτες, έχουν πάρει όλες τις εγκρίσεις και πλέον ψάχνουμε τη χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση που ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι η πολιτεία πρέπει να χρηματοδοτήσει το σημαντικό αυτό έργο για την περιοχή μας. Είναι στην περιοχή Καστρίου Κερατόκαμπου. Είναι μια αυτογραμμή περίπου 1500 μέτρα. Είναι ένα όριμο έργο, το οποίο μπορεί να ενταχθεί είτε σε προγράμματα ευρωπαϊκά, είτε ακόμα και σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Μου υποσχέθηκε και του στέλνω σήμερα ένα αίτημα για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως τόνισε ο Παύλος Μπαριτάκης, θα πρέπει να δρομολογηθούν παρεμβάσεις για τη θωράκιση των παραλίων, καθώς οι πρόχειρες αποκαταστάσεις στην ακτογραμμή δεν αντέχουν στη μανία του καιρού, ενώ επιπλέον ο Δήμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου. Και το κυριότερο είναι όταν πάμε να κάνουμε μια προσωρινή αποκατάσταση, να επαναφέρουμε το δρόμο, τη βατότητά του και όλα αυτά, είμαστε κατηγορούμενοι ότι παρεμβαίνουμε στην αυτογραμμή. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην έχουμε μια παρέμβαση στην παραλία από τα φυσικά φαινόμενα. Μαζεύουμε τα φερτά υλικά που βγαίνουν και προσπαθούμε με κάποια εμπόδια μπροστά να κόψουμε την ροή των κυμάτων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, με καθυστέρηση χρόνων ανατέθηκε μελέτη για την αποκατάσταση της διάβρωσης στην παραλία της Άρβης. Συνεργασία Υπουργείου Ναυτιλίας και όλοι, ανατέθηκε και εκεί η μελέτη. Τώρα ξεκινάει η μελέτη εκπόνησης αποκατάστασης της διάβρωσης των ακτών της παραλίας της Άρβης και Νέας Άρβης. Προβλήματα καταγράφονται και στο αλιευτικό καταφύγιο Καστρίου. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων άμμου, ψαράδες αδυνατούν να εισέλθουν στο λιμανάκι. Το λιμάνι του Καστρίου έχει μπαζώσει. Τα σκάφη και οι ψαράδες, οι αλιείς μας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι, δεν μπορούν να μπουν μέσα και αναγκάζονται να πηγαίνουν στο λιμάνι του Τσούτσουρα μέχρι να μπαζώσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα τα λιμάνια.